θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον καθηγητή διεθνολόγο στο Πάντιο, τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν. Καλημέρα κύριε Μενεσιάν. Μας ακούτε? Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Απλώς δεν είμαι καθηγητής. Ναι, εντάξει. Ελπίζω να γίνω στο μέλλον, αλλά ναι. Επίκρο, σωστά. Θέλω κύριε Μενεσιάν να σας ρωτήσω αρχικώς, αν νιώθετε ότι οι Αρμένοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ στην ουσία έμειναν εντελώς μόνοι από όλους και κυρίως από την ίδια την Αρμενία. Ναι, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ο θύλακας αυτός του Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι απομονωμένος εδώ και δεκαετίες, διότι στον πόλεμο του 1991-94 πολέμησαν οι Αρμένοι με τους Αζερβαϊτζανούς, κέρδισαν οι Αρμένοι και αυτό οδήγησε σε μια de facto ανεξαρτησία της περιοχής, διότι οι Αρμένοι ήταν υποδίωξοι, αλλά αυτή η ανεξαρτησία δεν αναγνωρίστηκε από κανέναν, ούτε καν από την Αρμενία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ούτως έλεγχος απομονωμένοι. Ωστόσο, υπήρχε σύνδεση εδαφική με την Αρμενία, υποστήριξη οικονομική, στρατιωτική από την Αρμενία και υπήρχε και μια έμεση υποστήριξη ρωσική. Τώρα, τι έγινε? Το 2018 άλλαξε η αρμενική κυβέρνηση με μια λεγόμενη βελούδινη επανάσταση. Αυτή η κυβέρνηση εκτόπισε ουσιαστικά το φιλορωσικό καθεστώς στην Αρμενία και άρχισε να φλερτάρει με την Δύση. Αυτό δυσαρέσει πάρα πολύ τον Πούτιν, τη Μόσχα. Έτσι, όταν το 2020 οι Αζερμπαϊτζάνοι επιτέθηκαν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, οι Ρώσοι μείναν αδρανείς. Δεν αντέδρασαν. Αυτό οδήγησε στην ήττα των Αρμενίων, διότι δεν ήταν καλά εξοπλισμένοι, είχαν κακό στρατιωτικό δόγμα, ενώ οι Αζέροι είχαν εξυγχρονίσει με τα λεφτά που έχουν από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο τις ενόπλες δυνάμεις και είχαν και την άμεση εμπλοκή, την άμεση υποστήριξη της Τουρκίας. Κέρδισαν λοιπόν το 2020 οι Αζερβαϊτζανοί, κατέλαβαν τα περισσότερα εδάφη στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, αυτά που είχαν καταλάβει οι Αρμένοι το 1993. Και έτσι ο θύλακας αυτός έμεινε ακόμη πιο απομονωμένος, διότι πλέον διακόπηκε η σύνδεση της περιοχής αυτής με την Αρμενία. Μάλιστα. Υποτίθεται πήγε εκεί η ρωσική ειρηνευτική αποστολή, η οποία θα επιτηρούσε την εκεχηρία, η οποία θα προστάτευε τον εκεί πληθυσμό και θα έβλεπε αν θα τηρούταν η συμφωνία που τερμάτισε το πόλεμο του 2020. Έπειτα ήρθε μεγαλύτερη ρήξη μεταξύ Αρμενίας και Ρωσίας. Για διάφορους λόγους που δεν έχω τώρα το χρόνο να τους αναλύσω. Αυτό που οδήγησε σε μια Ρωσία η οποία είναι ακόμη πιο επιθετική απέναντι στην Αρμενία. Έτσι συμφωνήθηκε με το Αζερβαϊτζάν να επιτεθεί ξανά, να επιτεθούν ξανά οι αζερικές δυνάμεις στην περιοχή που είναι υποτίθεται υπορωσική ειρηνευτική επιτήρηση, χωρίς να αντιδράσουν οι Ρώσοι, με αποτέλεσμα μέσα σε μία μέρα να τελειώσει μια για πάντα αυτός ο αρμενικός θύλακας και να καταλάβουν την περιοχή. Πριν προχωρήσω, ξέχασα να πω κάτι που είναι ζωτική σημασία. Ότι η απομόνωση αυτή έγινε ακόμα χειρότερη το περασμένο 9 μήνο. Γιατί? Διότι αφαίρετα, παραβιάζοντας και τη Συμφωνία του 20 και το Διεθνές Δίκαιο, το Αζερβαϊτζάν έκλεισε το μοναδικό δρόμο που συνδέει την Αρμενία με την περιοχή, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μια πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, για την οποία τα ελληνικά ΜΜΕ δεν μίλησαν καθόλου, παρεπιπτόντως. Ούτε φάρμακα, ούτε τρόφιμα. Ούτε φάρμακα, ούτε τρόφιμα. Διέκοψαν τη ροή φυσικού αερίου. Διέκοψαν πολλές φορές τη ροή νερού. Με αποτέλεσμα, ειδικά όταν τον Ιούλιο εμπόδισαν και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, να φτάσουν οι Αρμένοι της περιοχής σε επίπεδα ασιτίας. Υπήρχε ένας κανονικός τεχνητός λοιμός. Όπως είχε κάνει ο Στάλιν στην Ουκρανία και είχαν πεθάνει εκατομμύρια Ουκρανοί, υπήρχε ένας τεχνητός λοιμός. Στις 18 Σεπτεμβρίου τα πράγματα φαίνεται να ήταν καλύτερα, διότι η Δύση πίεζε το Αζερβαϊτζάν,
το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είχε καταδικάσει το Αζερβαϊτζάν για αυτή την στάση που, ναι, που έκανε, ναι. Και έδειξε να κάνει πίσω και να ανοίγει ο δρόμος για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια. Μια μέρα μετά επιτέθηκε. Άρα ήταν προσχηματικό, λέτε, στην ουσία. Ήταν προσχηματικό και ήταν και αναμενόμενη επίθεση, γιατί επί εβδομάδες όχι μόνο σκλήρενε τη ρητορική του το καθεστώς το αζερικό, αλλά συγκέντρωνε βαρύ οπλισμό και στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Ήταν επομένως δεδομένο. Και είναι δεδομένη και η συνέργεια της Ρωσίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι θα μπορούσε με την ειρηνευτική αποστολή, εισαγωγικά ειρηνευτική, να εμποδίσει αυτή την εξέλιξη. Έτσι σήμερα οι Αρμένοι είναι όχι μόνο απομονωμένοι, είναι υπό πολιορκία σε πολλές πόλεις, περικυκλωμένες από αζερικές δυνάμεις. Ούτε ως άλλως 9 μήνες δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν φάρμακα, τώρα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Τραυματίες που είναι πολιορκημένοι σε χωριά και πόλεις δεν μπορούν, δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν μπορούν να πάνε κάπου, πεθαίνουν. Χιλιάδες κόσμος έχει χάσει επαφές με τους συγγενείς του, που είναι εκεί στα χωριά. Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Το Αζερβαϊτζάν εμποδίζει την είσοδο διεθνών παρατηρητών. Παρατηρητών από οργανισμούς, δημοσιογράφους, ΜΚΟ, τίποτα. Εμποδίζει την είσοδο τέτοιων οργανισμών στην περιοχή. Οι Ρώσοι πάλι ουσιαστικά συμφώνησαν με το Αζερβαϊτζάν να γίνει μια κεχηρία, αλλά δεν τηρείται και τόσο. Εχθές, ας πούμε, ενώ υπήρχε κεχηρία, έγινε επίθεση στην πρωτεύουσα του Ναγκόρνου Καραμπάχ, πάλι με βομβαρδισμούς, έκλεισαν τους δρόμους κλπ. Και τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και ξέρουμε όμως ένα πράγμα, ότι ουσιαστικά βρίσκεται εν εξελίξει μια εκστρατεία εθνοκάθαρσης στην περιοχή, η οποία θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην εκένωση της περιοχής από τον αρμενικό πληθυσμό, ο οποίος έχει μακραίωνη παρουσία κλπ. Και οι 120.000 Αρμένοι που βρίσκονται εκεί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν, όσοι δεν πεθάνουν ή δεν σκοτωθούν, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος, και υπάρχουν ήδη αναφορές για σφαγές σε χωριά κλπ. Όλοι αυτοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή, οριστικά όμως αυτή τη φορά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση το Αζερβαϊτζάν να δεχθεί την επιστροφή τους, όπως δεν είχε δεχθεί για παράδειγμα η Τουρκία την επιστροφή των Ελλήνων ή των Αρμενίων το 1922 στη Μικρά Ασία. Αυτή είναι πάνω κάτω η κατάσταση σήμερα που μιλάμε. Θα έρθω στα περί εθνοκάθαρσης, αλλά θέλω, κύριε Μενεσιά, να μου πείτε το εξής. Αν καταλαβαίνω καλά από την προσέγγιση σας, ο βασικός παίκτης που γέρνει οριστικά την πλάστικα σε μια ούτως ή άλλως προβληματική κατάσταση είναι η στάση της Ρωσίας. Μόνο θα σας ρωτήσω, ή και η στάση του Πρωθυπουργού της Αρμενίας, του Πασινιάν, που πλέον φαίνεται ότι κλείνει το μάτι διαρκώς στο δυτικό και ιδίως στον αμερικανικό παράγοντα, μέχρι και μικροασκήσεις ανακοίνωνε, και με βάση το τι συμβαίνει στην ένταση που υπάρχει μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Δύσης, με επίκεντρο την Ουκρανία, συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν, και βόλευε τον Πασινιάν αυτή η στροφή. Θέλω να πω, δεν αντιλαμβανόταν ότι οι ομοεθνείς του στον Αγκόρνο Καραμπάχ μένουν τελείως μόνοι, ή δεν τους θέλει? Πολύ σωστή ερώτηση και συμφωνώ. Εννοείται ότι φταίει η αρμενική κυβέρνηση πάρα πολύ για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Βέβαια, η ανοιχτή πλέον προσέγγιση με τη Δύση, ξέρετε, δικαιολογείται. Διότι το Σεπτέμβριο του 22. Ασφαλώς και δικαιολογείται. Γιατί όμως το Σεπτέμβριο του 22, πέρυσι, το Αζερβαϊτζάν επιτέθηκε όχι στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, στην ίδια την Αρμενία. Βομβάρδισε πόλεις, σαν να λέμε ότι η Τουρκία βομβάρδισε την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, σε τέτοιο, δηλαδή στην ενδοχώρα την Αρμενική, και κατέλαβε παρανόμως εδάφη. Η Ρωσία και η Αρμενία έχουν σύμφωνο με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Επίσης, δηλαδή αν επιτεθεί μια χώρα μια τρίτη χώρα σε μία από τις δύο χώρες, η άλλη θα συνδράμει. Επίσης η Αρμενία είναι μέλος του οργανισμού Συνθήκη Συλλογικής Ασφάλειας, που είναι το ρωσικό ΝΑΤΟ εισαγωγικά, και εκεί το άρθρο 4 είναι το αντίστοιχο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Δηλαδή αν κάποιος επιτεθεί σε ένα μέλος, τα υπόλοιπα κράτη θα συνασπιστούν και θα βοηθήσουν αυτό το μέλος. Όταν λοιπόν το Αζερβαϊτζάν επιτέθηκε στην Αρμενία, όχι στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, που είναι ένα κυρίαρχο κράτος και μέλος αυτού του οργανισμού, οι Ρώσοι και τα υπόλοιπα μέλη που είναι σύμμαχοι του Αζερβαϊτζάν αρνήθηκαν να συνδράμουν. Και εκεί βλέπετε ξεκίνησε
πλέον η ανοιχτή στροφή της Αρμενίας προς τη Δύση. Γιατί νωρίτερα ναι, μεν υπήρχε μια ρήξη, όμως δεν ήταν τόσο πολύ. Μάλιστα. Αυτή η στροφή. Ξεχνάμε ότι η Αρμενία έχει στείλει στο Καζακστάν δυνάμεις. Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Ότι έχει στείλει στη Συρία δυνάμεις να βοηθήσουν τη ρωσική αποστολή εκεί. Ότι αγόραζε ρωσικά όπλα. Ότι συμφώνησε στην αύξηση της ρωσικής στρατηγικής παρουσίας στην Αρμενία κλπ. Κλπ. Άρα δικαιολογείται εν μέρη. Από την άλλη όμως, ρεαλιστικά, και αν κάποιος θέλει να εφαρμόσει μια σωστή εξωτερική πολιτική, έγιναν πάρα πολλά λάθη από την πλευρά της Αρμενίας. Και η Αρμενία παράτησε ουσιαστικά τον Αγκόρνο Καραμπάχ, όπως πολύ σωστά λέτε. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση Πασινιάν όντως ήθελε να φύγει αυτό το βαρύδι από πάνω της. Γι' αυτό και έδωσε όλη την ευθύνη στη ρωσική ειρηνευτική αποστολή εκεί. Επομένως, η ευθύνη είναι τεράστια. Και ευθύνη είναι τεράστια γιατί η Αρμενία, πρώτον, η αρμενική κυβέρνηση είναι άπειρη. Και δυστυχώς δεν είναι εξαιρετικά αποτυχημένη στην εφαρμογή μιας εξωτερικής πολιτικής και ενώ συμβιβάζεται η ίδια απέναντι στο Αζερβαϊτζάν ή και στην Τουρκία, η ίδια δεν ζητάει συμβιβασμό από την απέναντι πλευρά, με αποτέλεσμα να πάμε σταδιακά σε μια συνθηκολόγηση της Αρμενίας, ειδικά αν γίνει αυτό που αναφέρατε στην εισαγωγή σας, επιτεθούν οι Αζέροι και οι Τούρκοι, με τη βοήθεια των Τούρκων βασικά, στη Νότια Αρμενία για να καταλάβουν εκεί την περιοχή. Θα έρθω και σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η στροφή στη Δύση που μας είπατε ότι εξαντικειμένου δεν υπήρχε άλλο περιθώριο, ούτε αυτή όμως απέδωσε, διότι η Δύση αυτό που την ενδιέφερε στην παρούσα φάση ήταν η εξασφάλιση ενεργειακών πόρων, φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν. Κάνω λάθος? Δεν κάνετε λάθος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχάς η Δύση δεν μπορούσε να κάνει πολλά, διότι ακόμα και αν μια χώρα προσεγγίσει τη Δύση, αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα σε ένα χρόνο θα μπορεί η Δύση να δώσει εγγύηση ασφάλεια σε αυτή τη χώρα. Ξεχνάμε ότι στην Αρμενία υπάρχουν ακόμα ρωσικές στρατιωτικές βάσεις. Ότι οι σύνοριοφύλακες στα σύνορα Τουρκίας-Αρμενίας είναι Ρώσοι. Ξεχνάμε ότι η ειρηνευτική αποστολή στον Αγκόρνο Καραμπάχ ήταν ρωσική. Ότι η Αρμενία εξαρτάται 100% ενεργειακά από τη Ρωσία. Επομένως, η Δύση δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά. Θα μπορούσε βέβαια να επιβάλλει κυρώσεις στο αζερικό καθεστώς. Θα μπορούσε η Αμερική να σταματήσει οποιαδήποτε βοήθεια. Να μην δέχονται αζερικές βίζες, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να γίνει αυτό φυσικά. Αλλά δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ιδίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, η Δύση, και όταν λέω Δύση πλέον μιλάμε για την Αμερική, γιατί η Ευρώπη έχει πάψει να είναι μεγάλος παίκτης για τη Δύση, δεν θέλει ουσιαστικά την επίλυση της σύραξης μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν και θέλει ουσιαστικά να απομακρύνει τη Ρωσία. Δεν την ενδιαφέρει κάτι άλλο. Και πιστεύει η Δύση. Τι μου θυμίζει αυτό? Ναι, ναι. Και πιστεύει η Δύση ότι το Αζερβαϊτζάν είναι ένας καλός σύμμαχος στην απομάκρυση της Ρωσίας από τον Κάφκασο. Όπως και η Αρμενία. Αλλά και για το Αζερβαϊτζάν. Όπως και το Αζερβαϊτζάν είναι σημαντικό στην αντιμετώπιση του Ιράν. Και εκεί είναι νούμερο ένα εχθρός των Ηνωμένων Πολιτείων στην ευρύτερη περιοχή. Και εκεί μπαίνει και η συμμαχία του Ισραήλ με το Αζερβαϊτζάν, έτσι. Μετά υπάρχει μια συμμαχία του Ισραήλ με το Αζερβαϊτζάν. Μετά, επειδή η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ ακόμα, μπορεί να μην φέρεται σαν μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά είναι, οι Αμερικανοί πιστεύουν, σωστά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακόμα πιστεύουν ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος, ότι θα βοηθήσει η παρουσία της Τουρκίας στο Αζερβαϊτζάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο να απομακρύνουν τη Ρωσία από τον Κάφκασο, αλλά να προσεγγίσουν και την Κεντρική Ασία. Διότι ο Κάφκασος έχει μια γεωστρατηγική αξία. Συνδέει την Ευρώπη με την Κεντρική Ασία, η οποία είναι επίσης σημαντική περιοχή και για τους ενεργειακούς πόρους και για άλλους λόγους. Είναι πολλά, βλέπετε. Είναι πάρα πολλά. Επομένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν αυτό το πράγμα. Ήταν σκληρή η ρητορική τους εναντίον του Αζερβαϊτζάν. Απέτησαν, καταδίκασαν, αλλά όπως ξέρουν όλοι οι ακροατές και εσείς και εγώ, ότι μόνο με απαιτήσεις και με ανακοινώσεις δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Και το Ιράν, κύριε Το Ιράν. Ναι, ναι. Το Ιράν, κοιτάξτε τι γίνεται. Το Ιράν παραδοσιακά είχε μια πιο φιλική προς την Αρμενία πολιτική. Και υπάρχουν και σχέσεις και λοιπά. Παρότι σιίτες και οι Ιρανοί, έτσι. Παρότι σιίτες. Είναι σιίτες, αλλά πρώτον το καθεστώς του Αζερβαϊτζάν είναι κοσμικό, ενώ στο Ιράν είναι θεοκρατικό, δηλαδή το αντίθετο. Και δεύτερον, στο βόρειο Ιράν κατοικούν Αζερβαϊτζανοί,
υπάρχει μια μεγάλη εθνική μειονότητα. Βασικά, περισσότεροι Αζερβαϊτζάνοι κατοικούν στο Βόρειο Ιράν παρά στο Αζερβαϊτζάν, για να καταλάβετε. Και υπάρχει ο φόβος ότι μελλοντικά το Αζερβαϊτζάν μαζί με την Τουρκία μπορεί να εκμεταλλευτεί τη μειονότητα αυτή για να πάρει εδάφη από το Ιράν. Όμως το Ιράν, γιατί δεν υποστηρίζει τώρα την Αρμενία? Γιατί το Ιράν καταρχάς αναγνωρίζει τον Αγκόρνο Καραμπάχ ως αζερικό, πρώτον. Και δεύτερον, το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι θα παρέμβει υπέρ της Αρμενίας μόνο αν το Αζερβαϊτζάν εισβάλλει κανονικά και όχι μόνο να κάνει μικρές καταλήψεις εδαφών στην Νότια Αρμενία, η οποία ουσιαστικά είναι και τα μόνα σύνορα του Ιράν με την Αρμενία. Και γιατί είναι σημαντικά? Όχι επειδή οι Ιρανοί αγαπούν την Αρμενία, γιατί εκεί υπάρχουν ζωτικά ιρανικά συμφέροντα, για δύο λόγους. Πρώτον, αποκόπτεται η σύνδεση Τουρκία-Αζερβαϊτζάν, το οποίο είναι σημαντικό για το Ιράν. Και δεύτερο και πιο βασικό είναι ότι μέσω της Αρμενίας εξασφαλίζεται μια δίωδος που η δίωδος του Ιράν προς τη Μαύρη Θάλασσα. Α, μάλιστα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Γιατί ναι, είναι γεωγραφικά μόνο έτσι γίνεται. Άρα για αυτούς τους δύο τους λόγους οι Ιρανοί θα υποστήριζαν την Αρμενία μόνο αν υπήρχε εισβολή. Όπως υπάρχει π.χ. στην Ουκρανία, τέτοια εισβολή. Για ακούστε λίγο εδώ από τους ακροατές. Λέει ο Νίκος από το Λονδίνο. Ναι, λέει κύριε Μενεσιάνα, αλλά και η Αρμενία φλέρταρε με το ΝΑΤΟ. Και αυτό ήταν κόκκινη γραμμή για τη Ρωσία. Το είχε δηλώσει με την επιστολή του William Burns που υπάρχει στα WikiLeaks για την Ουκρανία. Αυτά δεν τα ήξερε η Αρμενία. Τι περίμενε από τη Ρωσία? Άλλος φίλος. Η Αρμενία προσέγγισε τη Δύση μετά την επίθεση των Αζέρων και πήγε στους Αμερικανούς να ζητήσει συνδρομή σε μια μελλοντική επίθεση. Μήπως τελικά ο Πασινιάν έπαιξε το παιχνίδι του χρήσιμου ηλίθιου? Αφού δεν μπορούσε να βοηθήσει εκ των πραγμάτων η Δύση, δεν θα έπρεπε να φροντίσει έστω και προσχηματικά να ενδυναμώσει τις σχέσεις με τη Ρωσία ώστε να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις και μετά να δει τις σχέσεις με τη Δύση? Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι ότι δεν προσέγγισε το ΝΑΤΟ η Αρμενία. Προσέγγισε κυρίως τις ΗΠΑ, αλλά όχι το ΝΑΤΟ. Συνδέονται, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, ποτέ δεν υπήρχε η σκέψη να φύγουν από τον Οργανισμό Συνθήκη Συλλογική Ασφάλεια, που είναι, είπαμε, το ρωσικό ΝΑΤΟ, και να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Δεν υπήρχε ποτέ αυτή η σκέψη. Προσέγγισε όμως τις ΗΠΑ και προσέγγισε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά αντικαθιστώντας τη Ρωσία ως τον κύριο διαμεσολαβητή μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Από την άλλη, ο δεύτερος κύριος διαβάζετε το μήνυμα, ναι, είναι ένας χρήσιμος ηλίθιος ο Πασινιάν. Συμφωνώ. Αυτό δείχνει εκ των πραγμάτων. Από την άλλη, όμως, είπαμε ότι μετά τον πόλεμο του 2020, που ήταν μια ταπεινωτική και καταστροφική για την Αρμενία το 2020, ο πόλεμος κράτησε 44 ημέρες, 5.018χρονοι Αρμένοι σκοτώθηκαν στο μέτωπο, έχασαν σχεδόν όλα τα εδάφη στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Έτσι, όλα αυτά. Και όμως η Αρμενία, όπως σας είπα, προσπάθησε λίγο να τα βρει με τη Ρωσία. Και το βασικό παράδειγμα, όπως σας είπα, είναι η περίπτωση του Καζακστάν. Που στο Καζακστάν έχει γίνει μια εξέγερση και η Ρωσία έστειλε στρατό εκεί και συμμετείχε και η Αρμενία σε αυτό. Όμως, εκεί που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν ο Σεπτέμβριο του 2022. Όταν πλέον το Αζερβαϊτζάν, όπως σας είπα, κατέλαβα αρμενικά εδάφη και εκεί η Ρωσία δεν έκανε τίποτα. Επομένως, ναι, είναι χρήσιμος ηλίθιος, ήταν ανίκανη η πολιτική του. Από την άλλη, βρισκόταν σε αδιέξοδο. Και εκεί φταίει η κατάρα της γεωγραφίας. Είναι η γεωγραφία της Αρμενίας. Λέει εδώ ένας φίλος ο Παναγιώτης, το Κυργιστάν δεν έχει άμεση συσχέτιση όπως και το Αφγανιστάν με όσα άρχισαν να γίνονται στην Αρμενία? Και έχει σχέση και παρέμβαση Σουηδία σε αυτά, και για ποιο λόγο άραγε? Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, σας τα μεταφέρω. Κοιτάξτε, το Κυργιστάν δεν έχει κάποια εμπλοκή. Η μόνη εμπλοκή που θα μπορούσε να έχει είναι ότι το Κυργιστάν είναι επίσης μέλος στον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας, οπότε θεωρητικά είναι στρατιωτικός σύμμαχος της Αρμενίας, αλλά είχε δηλώσει ευθύς εξ αρχής ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να συμμετέχουμε σε ένα πόλεμο εναντίον του αδερφού Αζερβαϊτζάν, έχει πει το Κυργιστάν. Και επειδή το Κυργιστάν είναι μέλος του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, που είναι ένας οργανισμός που έχει η Τουρκία κλπ., ο οργανισμός αυτός έβγαλε μια ανακοίνωση υπέρ του Αζερβαϊτζάν. Επομένως, ενώ θεωρητικά είναι σύμμαχοι με την Αρμενία, πολύ θεωρητικά όμως, στην πράξη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κατά άλλα, δεν υπάρχει κάποια άλλη εμπλοκή σοβαρή. Η Σουηδία? Του Κυργιστάν. Η Σουηδία, ούτε η Σουηδία. Η Σουηδία ουσιαστικά είναι ένας ουδέτερος παίκτης, όπως όλοι οι Σκανδιναβοί.
εκφράζουν απλώς την ανησυχία τους. Κοιτάξτε, οι παίκτες που έχουν ρόλο σε αυτή την περιοχή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, το Ιράν, η Τουρκία, η Ινδία, η Γαλλία και το Ισραήλ. Και ίσως και το Ισραήλ. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχουν, που παίζουν κάποιο ρόλο στην περιοχή αυτή. Κύριε Μενεσιάν, θέλω να σας ρωτήσω και το εξής, γιατί εδώ βγαίνουν πολλές ομοιότητες με το τι συμβαίνει μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, ζωτικών χώρων, γεωγραφίας, Κύπρου. Λέει εδώ ο Χρήστος, ο Πασινιάν λέει δεν ήξερε, δεν ρώταγε τους Βιετναμέζους, τους Κούρδους, τους Αφγανούς, τους Κούρδους, τους Σέρβους, του Κωσοβοπεδίου, σε λίγο τους Ουκρανούς, τι θα συμβεί. Εντάξει Χρήστο, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Επειδή είναι αναγνωρισμένη η εθνική μειονότητα, οι Αρμένοι στον Αγκόρνο Καραμπάχ, δεν είναι έτσι στον αέρα. Το ερώτημά μου είναι, σε 50 χρόνια θα υπάρχει Αρμενία? Μπορεί να σας φαίνεται σκληρό, αλλά οφείλω να σας το ρωτήσω. Εδώ ξυλώνεται ένα λίκνο ιστορικό για την Αρμενία. Κοιτάξτε, η ερώτησή σας δεν είναι σκληρή. Είναι πολύ ρεαλιστική και σωστή. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην υπάρχει Αρμενία. Και ο κίνδυνος αυτός είναι διπλός. Είναι καταρχάς ο κίνδυνος που διατρέχει η Αρμενία εξαιτίας της τάσης των γειτόνων της, και εννοώ Αζερβαϊτζάν και Τουρκία, και από την άλλη αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με την αδύναμη οικονομία της, ότι είναι περίκλειστο κράτος και δεν υποστηρίζεται από κανέναν, οδηγεί σε μια έξοδο δεκάδων χιλιάδων, μπορεί και εκατοντάδων κάποιες χρόνιες, Αρμενίων προς εξωτερικό. Και μιλάμε μια χώρα η οποία είναι σε πληθυσμό μικρότερη από την Αθήνα. Πολύ μικρότερη από την Αθήνα. Και μπορεί σε 50 χρόνια να μην έχει μείνει καν Αρμένιος στην Αρμενία. Δηλαδή είναι διπλή απειλή. Αν εδώ εμείς κλαίγαμε και κλαίμε για τους 500.000 που φύγαν στην κρίση, φανταστείτε τι γίνεται εκεί. Να το θέσω όταν διαφορετικά. Όταν ανεξαρτητοποιήθηκε ήταν 3 εκατομμύρια και τώρα έχουν φτάσει 1.800. Σωστά. Να το θέσω διαφορετικά. Για τον ΑΒ λόγο που εξηγήσατε, πολύ ωραία, τον Αγκόρνο Καραμπάχ χάθηκε οριστικά, για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε. Διότι θα αρχίσει τώρα και εκεί να μείνουν και να πούν οι Αζέροι ότι διασφαλίζουν όρους, θα αρχίσει η συστηματική επεξεργασία του πώς θα φύγουν. Θέλω να πω ότι μέσα στο συνταγματικό DNA του Αζερμπαϊτζάν υπάρχει εξαφάνιση της αρμενικής μειονότητας. Δεν είναι λόγια του αέρα, έτσι γαλουχούνται. Και από την πλευρά τους είναι η δική τους εξήγηση. Τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Φεύγει τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Σταματάει εκεί το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία σε σχέση με την Αρμενία? Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι ικανοποιημένοι και θα έχουμε 30ετία ηρεμίας? Όχι, βέβαια. Όχι. Κοιτάξτε, το Αζερμπαϊτζάν δεν αποτυσσούν μόνο τη διάλυση του Αγκόρνου Καραμπάχ. Τα τελευταία 3 χρόνια μετά τον πόλεμο του 20 απαιτεί πάρα πολλά πράγματα. Και θα σας πω ποια είναι αυτά, βασικά θα σας πω το βασικότερο. Το βασικότερο είναι το άνοιγμα ενός διαδρόμου στη Νότια Αρμενία, ναι, η οποία θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον αυτόνομο θύλακα του, τον Αχιτσεβάν, το οποίο συνορεύει με την Τουρκία, άρα ουσιαστικά σύνδεση Αζερμπαϊτζάν-Τουρκίας, και αυτός ο διάδρομος να μην είναι υπό αρμενική κυριαρχία, ενώ θα περνάει μέσα από αρμενικά εδάφη. Είναι σαν να λένε οι βόρειοι γείτονές μας στα Σκόπια, θα μας ανοίξετε δίωδο στη θάλασσα, γιατί είμαστε περίκλειστο κράτος, αλλά δεν θα ελέγχετε αυτή τη δίωδο. Δεν το λένε, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχει χειρότερο. Δεν θα πάτε πάνω από 6 μίλια και θέλουμε ελεύθερες ζώνες διέλευσης επιπλέον δυτικά των νησιών σας, που η Τουρκία το λέει ανοιχτά. Μάλιστα. Γιατί και τα χωρικά έδαφα είναι έδαφος. Μάλιστα. Είναι κυριαρχία. Και λοιπόν, βλέπω και άλλη αντιστοιχία. Λοιπόν, οι Αζερβαϊτζανοί και οι Τούρκοι, ότι θα ανοίξετε αυτό το διάδρομο, και λέει η Αρμενία, θα ανοίξουν οι δρόμοι, απλώς θα υπάρχουν τελωνία, θα υπάρχουν συνοριοφύλακες, όπως γίνεται σε κάθε κράτος του κόσμου που δεν είναι υποκατάρρευση. Και λένε οι Αζερβαϊτζανοί, όχι, θα μας ανοίξετε το διάδρομο και δεν θα υπάρχει ούτε Αρμένιος στρατιώτης, ούτε Αρμένιος αστυνομικός, ούτε συνοριοφύλακας, ούτε τελωνιακές αρχές, και τίποτα που να σχετίζεται με το αρμενικό κράτος δεν πρέπει να υπάρχει σε αυτόν τον διάδρομο. Μάλιστα. Άρα, κύριε Μενεσιά, με συγχωρείτε, εγώ βρίσκω πολλές αντιστοιχίες τρώγοντας
ανοίγει όρεξη. Δεν φτάνει το Ναγκόρνο Καραμπάχ αυτά, γιατί και εμάς εδώ η Κύπρος πέφτει μακριά. Δώσε και λίγο παραπάνω επίρρεια. Δεν βαριέσαι τώρα το Καστελόριζο, στο διάολο τη μάνα είναι. Και εκεί θα έχουμε ηρεμία. Δεν προκύπτει αυτό όταν είσαι μία αναθεωρητική δύναμη που βασίζεσαι στην ισχύ. Ακριβώς. Και θα σας πω και το άλλο που είναι πολύ βασικό. Το Αζερβαϊτζάν που τόσα χρόνια χρησιμοποιούσε το επιχείρημα της εδαφικής ακεραιότητας για την πολιτική του Ναγκόρνο Καραμπάχ, τι κάνει τώρα? Έρχεται και λέει ο πρόεδρος, όχι ένας βουλευτής κλπ. Ο πρόεδρός τους, που είναι και δικτατορικό το καθεστώς εκεί, ότι όλη η Αρμενία, τα εδάφη της Αρμενίας, είναι ιστορικά εδάφη του Αζερβαϊτζάν. Μας ανήκουν αυτά τα εδάφη. Μέχρι πριν 100 χρόνια δεν υπήρχε Αζερβαϊτζάν, τέλος πάντων. Μας ανήκουν αυτά τα εδάφη. Παλιά εκεί κατοικούσαν Αζερβαϊτζανοί. Θα επιστρέψουν σε αυτά τα εδάφη. Και θα τους δώσετε αυτονομία σε αυτά τα εδάφη. Τέτοια ρητορική δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Μόνο οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Αν βγάλουμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, μιλάμε για κανονικό κίνδυνο της κατάλυσης της αρμενικής δημοκρατίας. Και η διεθνής κοινότητα τι κάνει? Τίποτα. Κύριε Μενεσιάν, θα επιστρέψω την ερχόμενη εβδομάδα, διότι το θέμα για μας δεν κλείνει εδώ, μαζί σας και πιο αναλυτικά. Λύστε μου μία απορία κλείνοντας. Οι εταιρείες που ανοικοδομούν ισχύει ότι είναι τουρκικές? Στο Αζερβαϊτζάν, έτσι, στο ναι. Είναι κυρίως βρετανικές, θα ξέρετε, όπως και οι Βρετανοί ελέγχουν τα φυσικά αέρια του Αζερβαϊτζάν, παραπιπτόντως. Είναι τουρκικές. Υπάρχουν και ρωσικές, υπάρχουν και ιρανικές, γερμανικές, ιταλικές. Είναι international η κατάσταση. Μάλιστα. Όμως οι Τούρκοι παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στο Αζερβαϊτζάν και θα παρακαλώ, αν μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα, να μιλήσουμε για το πώς τώρα το Αζερβαϊτζάν υπάρχει περίπτωση να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και δεν λέει. Εννοείται από το μπράτσο που έχει δώσει η Τουρκία πια ολόπλευρα, η επόμενη κίνηση αυτού που λέει ο Ερντογάν, θέλω δύο χωριστά κράτη και. Η τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, το ψευδοκράτος δηλαδή, θα τη χάνει η αναγνώριση. Λέτε ότι το Αζερβαϊτζάν είναι το πρώτο που θα κάνει την κίνηση? Ακριβώς, και μετά θα είναι ντόμινο. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι σημαντικό. Μάλιστα. Θέμα, δεν το λέει κανείς. Θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε αυτό. Ωραία, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα, σε μέρα που μπορείτε, γιατί δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, είναι περιπλεγμένο. Και εδώ φαίνεται ότι και ο αφορά και την Ελλάδα. Ασφαλώς. Και ο παντουρκισμός, εγώ βλέπω μια υποχώρηση Ρωσίας σε αυτές τις περιοχές και το ρόλο του χωροφύλακα μπορεί να το αναλαμβάνει η Τουρκία. Θα τα πούμε όμως από εβδομάδα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.